πάντα ιδιαίτερα με την παρουσία σας και μας δίνετε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. Ευχαριστούμε σήμερα με την παρουσία τους ιδιαίτερως τον κύριο Δημάρχο, τον κύριο Σελίδη, τους κυρίους αντιδημάρχους, τον κύριο Βαλαμούτη, τον κύριο Καραγιώργο, τον πρόεδρο της ΔΡΙΑΛ, τον κύριο Δαρακούρα, τον εντεταγμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα αθλητισμού, τον κύριο Ρούσα, επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηκυριάκο, που είναι σήμερα εδώ, καθώς επίσης και τον αντιπρόεδρο ΕΛΓΑ, τον κύριο Αργύρη Ποδό. Εύχομαι να περάσετε μια ωραία βραδιά. Βέβαια, σε αυτό θα βοηθήσει και ο κύριος Επιστρόπουλος. Θα ήθελα τον Δήμαρχο Αλμυρού να έρθει να πει δύο λόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, για την πρόσκληση. Θεωρώ ότι σήμερα η παρουσία μας εδώ δηλώνει ότι στον δρόμο τον οποίο έχει σήμερα για τον αθλητισμό είμαστε μαζί σας. Αυτό είναι μια διαπίστωση που πρέπει να έχετε τη συνέχεια και να ξέρετε ότι θα βοηθήσουμε και εμείς και εγώ σαν δήμαρχος και η υπόλοιπη δημοτική σύμβουλη που είναι. Θέλω επίσης να συγχαρώ τα τμήματα του αθλητικού οργανισμού, το βόλεϊ, με τόση φοιτητή, το μπάσκετ, το οποίο γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, καθώς επίσης και τις ομάδες που έχετε των μικρών ποδοσφαίρων στη συνέχεια. Αυτό το οποίο θα ήταν να συζητήσουμε και στη συνέχεια είναι ότι αυτή η θέση τη δική μου θα δώσω μια διαβεβαίωση ότι στα επόμενα συμβούλια θα πάρω μια απόφαση που πιστεύω θα είναι ομόφωνη από όλους για την ασφάλιση όλων των ποδοσφαιριστών, όλων των τμήματων σε όλο το κατηγορητικό δίκτυο. Θεωρώ μια σημαντική παρουσία. Όπως επίσης να κάνουμε μια προσπάθεια να μην υπάρχει βία έξω από τα σύρματα. Γιατί βλέπουμε ότι οι αθλητές πράγματι αγωνίζονται σε ένα πλαίσιο άμυνας, ευγενής άμυνας και κάποια άτομα τα οποία βρίσκονται έξω από τις κερκίδες να μην δημιουργούν προβλήματα στη συνέχεια της ομοθεσίας της όλης του συλλάδους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το 2015 να είναι ένας χρόνος δημιουργίας, υγείας κυριότερα και για τους αθλητές να είναι γεροί να μπορούν να συνεχίσουν και να αποτελέσουν πρότυπα για τα νεότερα τμήματα του αθλητισμού. Σας ευχαριστώ. Σε μια βράβευση μιας κυρίας η οποία έδωσε μεγάλη πνοή στο Γυμναστικό Σύνολο Αλμυρού. Και αυτό το πετύχαμε με τις Ακαδημίες του Ποδοσφαίρου που συγκροτηθήκαν και οργανώθηκαν πάρα πολύ καλά και λειτουργούν άψογα. Θα ήθελα να καλέσω τη Λαμπρινή Τάγκα να έρθει να πει δύο λόγια για το έργο σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Πριν δύο χρόνια, όταν συναντηθήκαμε με τον Δήμο τον Περπερίδη και θεωρούσαμε ότι ένα τόσο μεγάλο σύλλογο που στηρίζει τις υποδομές του, δεν είναι δυνατόν να μην έχει τμήματα υποδομής που τους φέρει. Υπήρχε βέβαια μια φιλότιμη προσπάθεια του Παναγιώτη Βουλγαρή, αλλά αυτό δεν έφτανε. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι κανένας δεν περισσεύει, σας θέλουμε όλους κοντά μας. Ξέρουμε ότι στις εποχές που ζούμε ο Δήμος έχει μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Και έτσι με φιλότιμη προσπάθεια κρατάμε τα στάδια ανοιχτά, το ίδιο και στο γυμναστήριο όπως ξέρω. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάθε απόγευμα το στάδιο είναι ανοιχτό, μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να αθληθεί, είμαστε εκεί. Και θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του Αλμυρού και τους επαγγελματίες που όποτε τους χρειαστήκαμε μας βοηθήσαν. Το Δήμο που μας δίνει ό,τι ζητήσουμε και ό,τι μπορεί και θα επαναλάβω όλο αυτό, θέλουμε κι άλλους τρελούς. Θέλει πολύ τρέλα και πολύ αγάπη για να το κάνεις αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
συνέχεια να δώσω ένα, όχι ακριβώς βραβείο, ένα μυστικό δίπλωμα σε έναν άνθρωπο που προβολεί εδώ και πολλά χρόνια τις αθλήτριες του βόλεϊ. Θα ήθελα να το περιπτύξει γιατί αυτή δώσω το δίπλωμα. Ευχαριστώ καλύτερα του πέρα του. Αυτά τα χρόνια έχει ανεβάσει το τμήμα του βόλεϊ πάρα πολύ με διακρίσεις και βρίσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν. Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω όλους όσους που ήρθαν στο τμήμα. Πάω για ένα χρονιά στο τέλο αυτό. Τους ανθρώπους που ήταν πάντα μαζί μου, όπως ο Μάτσος Καράτας, ο Βαγμόνι, ο Βούλας, ο Μανώλης, ο Άλλος Βαλουτσής, η Μαρία Καράρα, η Ζετιώτη, δηλαδή, η ζωή της άνθρωπο, η Ζετιώτη. Υπάρχει κάποια άτομα, δεν είναι έτσι μαζί μας. Βοηθάνε και όλους τους γονείς που για να λειτουργήσουν το τμήμα τους έχει ανάγκη. Επίσης τον πρόεδρο, ό,τι του ζητήθηκε, το έκανε, τον ευχαριστούμε. Και όλους τους προέδρους, τον κύριο τον Ρούσα που ήταν όταν ανέλαβα, τον Κωνσταντίνο τον Γιώργο, τον Παναγιώργο τον Βαγγέλη, τον Βασίλειο. Σας ευχαριστώ όλους που στηρίζετε το τμήμα, γιατί θα κάνω ό,τι δυνατόν. Θα ήθελα όμως τον προπονητή μας, τον ποδοσφαίρο, τον κύριο Λευτέρη Καλογύρου, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος γυμνάζει πάρα πολύ καλά τα παιδιά, αγαπάει το ποδόσφαιρο και γενικά όλους τους αθλητές και υπάρχει πολύ καλό κλίμα στο τμήμα ποδοσφαίρο. Ευχαριστούμε τον κύριο Παλογύρο. Ας ελπίσουμε ότι θα πετύχουμε και τελικό στο δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Η αλήθεια είναι πρόεδρε με την αυτό που θέλω να πω είναι ότι πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, μάλλον πίσω από έναν προπονητή, κρύβονται οι ποδοσφαιριστές, πολλοί πραγματικοί που είναι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού και ακόμα περισσότερο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Συλλόγου και οι υπεύθυνοι οι οποίοι έχουν κοιτήσει στα χέρια τους, οι λαμπρινοί, οι προπονητές μας, ο Παναγιώτης, ο Φανάς και ο Γιάσονας, οι οποίοι πιστέψτε με, αξίζουν περισσότερο το έργο που κάνουν, αξίζουν περισσότερο από εγώ. Αυτό που οφείλουμε, πιστεύω, στις νέες γενιές και είναι η ιερή υποχρέωση όλων μας όσο ασχολούμαστε με παιδιά, είναι να τους παραδώσουμε ένα ποδόσφαιρο διαφορετικό, απαλλαγμένο από τα βάρη της αγοράς, όλων αυτών όσων εξεπηρετήσονται γύρω από το ποδόσφαιρο και δεν έχουν πολλές φορές καμία σχέση με αυτό. Το ποδόσφαιρο θα πρέπει να το παραθέτουμε στην πραγματική του βάση, είναι απλά ένα παιχνίδι και τίποτα άλλο. Και αυτό οφείλουμε να το δώσουμε καλύτερα στα παιδιά που έρχονται. Η τεχνογνωσία στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί για να φτάσει στην επιτυχία. Αυτό που πιστεύω και ουσιαστικά αυτό που μοιράζομαι με τους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι σε συνδυασμό με ομαδικό πνεύμα και με όραμα μπορεί να κάνεις κάτι μεγάλο. Ταυτόχρονα με ενθουσιασμό, γιατί τίποτα μεγάλο δεν έγινε γενικότερα στη ζωή μας, όπως στο ποδόσφαιρο, χωρίς ενθουσιασμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ομαδικό πνεύμα και όραμα για να κάνουμε κάτι μεγάλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι μέρος του συλλόγου τις τελευταίες 5 μήνες και να ευχηθώ καλή επιτυχία και δημιουργική δουλειά στα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το κλίμα και η γυμναστική. Και να ψηφιστώ ό,τι καλή χρονιά σε όλους και ό,τι καλύτερο παιδιά σε όλη την οικογένεια του συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
τμήματος μπάσκετ. Θα μας πει αυτός δύο λόγια. Ευχαριστώ για μένα. Σας έχουμε χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο πρώτα απ' όλα που μου δίνει χαρά και τιμή να πω όλα τα παιδιά μέσα στο γήπεδο του μπάσκετ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους γονείς που πιστεύω ότι είναι για εμάς. Και θα ήθελα να τους παρακαλέσω όσοι το δυνατόν να τους κρατήσουμε στο γήπεδο. Γιατί είναι η μόνη λύση τους δύσκολους γύρους που δούμε. Σας ευχαριστώ. Έφερα στη συνέχεια το τμήμα στίβο, οι προπονητές, να δουν να πιστεύουν ένα χαιρετισμό, τα χρόνια κοντά. Κυρία Καραψιά, Χάιδο και ο Μάκης Ουκανάς. Γεια σας. Δεν με έχει προετοιμάσει ο πρόεδρος εδώ και θα το μαλώσουμε. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία και ευτυχία και πολύ κουράγιο και στα παιδιά και στους γονείς. Και θέλουμε και μια βοήθεια από τον Δήμο για την επίσπαση Ταρτάρα. Να μην το ξεχνάμε. Χρόνια πολλά και από μένα. Υγεία σε όλους τους αθλητές, πολλές επιτυχίες. Τον κύριο Αντιρόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου, συγγνώμη για την παραβλέψή μου.
που πραγματικά έχει στηρίξει το τμήμα αυτό τις δύο χρονιές. Η συνεργασία μας είναι άψογη και είναι πάντα δίπλα μας αν κάτι χρειαζόμαστε. Παράλληψή μου, συγγνώμη. Πρώτα ήθελα να σας ευχηθώ όλους καλή διασκέδαση απόψε. Επίσης χρόνια πολλά γιατί ξέρασα το πώς να δει.